Το Ποσειδώνα, τον καλό Ποσειδώνα, ας πούμε, είναι έμπνευση, είναι θάλασσα, είναι αγάπη, είναι κάτι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο μέσα σε αυτή την εβδομάδα, η οποία είναι σκληρή, επιθετική, λόγια. Η νέα σελήνη που έγινε στους διδύμους, τα κακά των διδύμων είναι λόγια τα οποία λέγονται και δεν παίρνονται πίσω. Αυτό όμως εγώ πιστεύω ότι θα είναι ως την Παρασκευή και σιγά 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 μπορεί να δούμε το κλίμα να αλλάζει επί το καλύτερο. Ας ελπίσουμε το καλύτερο θα είναι καλύτερο. Λοιπόν, για τους κρυούς μας οι οποίοι εξακολουθούν να λένε λόγια, να κάνουν μετακινήσεις, να βρίσκονται σε μία ένταση, σήμερα και αύριο ένα οικογενειακό θέμα μπορεί να μην είναι τόσο καλό όσο το περιμένετε, παρά το γεγονός ότι βρίσκεστε σε μία περίοδο η οποία είναι πολύ καλή για σας και για τα επαγγελματικά και για τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Οι τάβροι μας σήμερα μπορεί να δούνε φίλους οι οποίοι είναι σημαντικοί φίλους ή συγγενείς για ένα οικονομικό θέμα, ενδεχομένως να υπάρχει άγχος αυτές τις μέρες και λογικό είναι, και για ένα οικογενειακό θέμα εξακολουθεί να είναι έτσι όπως το βλέπετε. Θα παρατηρήσετε οι τάβροι το εξής, ότι ενώ τα πράγματα τα βλέπετε τώρα καλά από το Σεπτέμβριο και μετά που θα είναι όντως πολύ καλά, θα δείτε την υπερβολή που λέω ότι μπορεί να κάνετε τώρα και προσέχετε. Για τους διδύμους, συζητήσεις, άγχη, εκεί ο Άρης το ζώδιό σας κάνει δυναμικούς, σας κάνει ερωτικούς, αλλά και το άγχος δεν λείπει και λίγο τα λέτε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας και με φίλους. Δεν είναι άσχημη η περίοδος αυτή, απλώς είναι λίγο εκνευριστική. Και μάλιστα τις δύο αυτές μέρες για τα οικονομικά και τα οικογενειακά, όχι μόνο εσείς αλλά για όλους, υπάρχει μία ένταση και μία ανησυχία. Τα καρκινάκια μας των πρώτων ημερών είναι σήμερα σε μια καλή φάση. Μπορεί να έχετε μια σκέψη, μια ιδέα, μια ευχή η οποία είναι πολύ σημαντική και η οποία θα αποδώσει. Αύριο βέβαια υπάρχει μεγάλη ένταση για εσάς που είστε γεννημένοι μετά τις 13 του μηνός. Αποφύγετε να κάνετε μια συζήτηση σε επαγγελματικό ή επίπεδο σχέσεων. Αφήστε λίγο να περάσουν, ενώ θα διεκδικήσετε ένα θέμα στα οικονομικά τα οποία θα βελτιωθούν. Τα λιοντάρια μας είναι μέσα στη δύναμη, μέσα στη φόρτιση, μέσα στην ερωτική διάθεση. Σε λίγο θα αλλάξετε, να ξέρετε που είναι το βιβλίο μου, το έχασα, να παρατηρήσετε το εξής, ότι ενώ αυτή τη στιγμή είστε πάρα πολύ σε φάση ενέργεια, σε φάση δυνατή, θα δείτε ότι αμέσως μετά τις 22 Ιουνίου, δηλαδή μετά από το τέλος αυτής της εβδομάδος, θα μαζέψετε λίγο αυτή τη δραστηριότητά σας και θα προσπαθήσετε να διεκπαιρεώσετε υποθέσεις πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο, να μην πω ύπουλα, μυστικά να πω. Παρθένη μου, εξακολουθείτε να είστε σε μία ένταση. Από 22 του μηνός αλλάζουν τα πράγματα. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, κρυολογήματα, μικροατυχήματα, προσέχετε τα και μην τα βάζετε με πρόσωπα κύρους. Είναι τα ίδια πράγματα που σας λέω, ενώ αύριο ενδεχομένως με φίλους ή στη συλλογική δουλειά μπορεί να έχετε θέματα. Η ζυγή μας σήμερα, ενώ είστε σε μια πολύ καλή φάση, τουλάχιστον διορθώνονται κάποια πράγματα, να μην λέω μόνο καλή γιατί έχουν περάσει πολλά, σήμερα και αύριο για ένα επαγγελματικό θέμα δεν θα πρέπει να συζητήσετε, αφήστε λίγο να περάσουν αυτές τις ημέρες και θα δείτε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για σας. Βέβαια, των τελευταίων ημερών είσαστε άπιαστοι αυτό τον καιρό, μπορείτε μόνοι σας να ρυθμίσετε υποθέσεις. Για τους καρκίνους των πρώτων ημερών είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα για ταξίδια, επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Αύριο κάτι αλλάζει στα σχέδιά σας, δεν είναι μια πολύ καλή μέρα. Ενώ θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα επαγγελματικά, έχετε προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να ελέγξετε. Οι αγαπημένοι τοξότες μας, αν είστε γεννημένοι μετά τις 15, τα καυγαδάκια δεν λείπουν, προσοχή τον Άρη απέναντί σας, αλλά ένα οικονομικό θέμα για ένα διήμερο μπορεί να σας απογοητεύσει και μετά τα πράγματα να δείτε να γίνονται καλύτερα. Η εγώ καιρή μας δουλειά και πάλι δουλειά, σήμερα όμως με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες και ιδιαίτερα αύριο, και μάλιστα αν είστε γεννημένοι μετά τις 15, μην αγγίξετε τα κακώς κείμενα, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο ιδανικά, ενώ κάτι στη συναισθηματική σας ζωή αλλάζει. Οι υδροχόοι εξακολουθούν να είναι σε μια πολύ καλή φάση αυτόν τον καιρό, πολύ δυνατή, πολύ δυναμική. Τα παιδιά ή ο ερωτικός σας σύντροφος, λίγες εντάσεις έχετε, αλλά είναι παροδικές. Σήμερα και ειδικά αύριο
θέματα εργασίας μπορεί να σας κρατάνε σε εγρήγορση ή ακόμα και σε μια αγωνία, ιδιαίτερα αύριο. Γενικότερα όμως είστε σε μια πολύ πολύ καλή φάση, κάτι περιμένουμε και για σας, γιατί ο ουρανός που θα συμμετάσχει σε αυτή την αλλαγή είναι δικός σας κυβερνήτης. Είναι κυβερνήτης των αλλαγών, των επαναστατικών αλλαγών. Θα δούμε τι θα γίνει. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια των τελευταίων ημερών. Μην πιέζετε καταστάσεις. Σήμερα και αύριο θα ασχοληθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά στο χώρο της δουλειάς, αν έχετε ή αν ψάχνετε δουλειά ή αν έχετε επαφές με ανθρώπους που έχουν σχέση με τη δουλειά σας, εκεί είναι η ανοιχτή πόρτα της περίοδου αυτής. Αυτά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ και για όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Για περισσότερα βέβαια στο astrologos.gr μπαίνετε και μαθαίνετε τις καθημερινές προβλέψεις από την Λίτσα μας και ό,τι παρακολουθείτε.